Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρωινή σας παρέα. 4 Ιουνίου σήμερα και το καλοκαιράκι ήρθε για τα καλά. Ερχόμαστε και η διάθεση σας είναι καλοκαιρινή, να χαμογελάτε, να έχετε θετική ενέργεια και να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή της ζωής σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς ξεκινάμε την εκπομπή μας, η οποία όπως πάντα είναι γεμάτη με θέματα και συζητήσεις που έχετε ζητήσει εσείς να αναλύσουμε. Ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο αφορά η ψυχολογία, κοινωνία, ανθρώπινες σχέσεις, οικογένεια. Τι κάνω, τι θα κάνω αν ανακαλύψω ότι το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. 77-77-10-88. Σας περιμένουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για να ακούσουμε τον προβληματισμό σας, την εμπειρία σας, το εκείνο το οποίο σας ανησυχεί και δεν τολμάτε λόγω των συνθηκών στην κοινωνία μας να μοιραστείτε με κάποιον ειδικό, με κάποιον δικό σας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα με πολύ σεβασμό για να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε εκεί που πρέπει. Για να βοηθήσουμε, όπως τονίζω, είναι μαζί μας σήμερα ο ψυχολόγος Κώστας Ολύμπιος. Καλή σας μέρα. Ακολουθεί συζήτηση με τον δόκτωρο ολιστικής ιατρικής Γιώργο Γεωργίου και το θέμα μας είναι ο λευκός γάμος. Γάμος χωρίς σεξουαλική σχέση. Γιατί προκύπτουν αυτές οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Ντοροτέδες, ώρα και επιστρέφουμε. Στο στούδιο την καλημέρα μας σε εσάς που τώρα έχετε έρθει στην παρέα μας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Η συζήτηση η οποία ακολουθεί αφορά πάλι τις ανθρώπινες σχέσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις στο γάμο. Λευκός γάμος. Τι σημαίνει ο λευκός γάμος? Είναι ο γάμος χωρίς σεξουαλική επαφή. Γιατί μπορεί να προκύψουν τέτοιες καταστάσεις και πού οδηγούν αυτές οι καταστάσεις? Υπάρχει η επιστημονική εξήγηση, την οποία θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο. Εσείς είστε βεβαίως ευπρόσδεκτοι πάλι με πολύ σεβασμό να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο το οποίο συνεχώς βλέπετε στην οθόνη σας. 77-77-10-88. Κύριε Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, γάμος χωρίς σεξουαλική σχέση, χωρίς σεξουαλική επαφή. Καταρχάς, να μας δείξετε αυτή την εγκυκλοπαίδεια η οποία μας έχετε φέρει. Ολιστικής ιατρικής κλινικός σεξολόγος. Έτσι, για τους φίλους που θα ήθελαν να απευθυνθούν σε ένα τέτοιο ειδικό, έχουμε κι εμείς να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καθώ διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη διτρή. Τι είναι σήμερα? Ζούμπα. Το τελευταίο θυμάμαι. Όλα. Ναι, εύκολο. Πάμε Ισπανία, πάμε Κολομβία, πάμε Κούβα, πάμε Αργεντινή. Σήμερα πού πήγαμε? Σήμερα κάτι μεταξύ Κούβα και Ισπανία, γιατί είχαμε σάλσα και φλαμέγκο μαζί. Μαϊάμι μπορούμε να πάμε? Ναι, να πάμε. Και εκεί. Θα σου φέρω πίτμπουλ. 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 Δεν είναι σκυλάκι αυτό? Όχι, είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει μπαμ αυτόν τον καιρό. Παιδιά, πίτμπουλ δεν είναι και σκυλί? Τον πίτμπουλ το ξέρεις εσύ? Γεια σου Μαρία. Για να μην πω καμιά ποτήκη να με αγωνιστώ. Είμαι σίγουρη, πίτμπουλ είναι φιλί. Μόλις δεις ποιος είναι θα καταλάβεις. Είμαι σίγουρη πως το γνωρίζεις. Τον πίτμπουλ. Ένα μιλάμε κι εμείς από μια από αυτές. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δωράκι θα δώσεις? Βεβαίως, θα δώσω στη Λάρνακα, στο Ινστιτούτο της Αμερικανικής Ακαδημίας. Δύο τυχερές και για σήμερα. Δύο τυχερές και για σήμερα. Χορεύω ζούμπα για ένα ολόκληρο μήνα. Χαρίζουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλή συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον Μάριο μας. Καλή σου μέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γαβριέλα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Αλλά δεν ξέρω πώς θα συζητήσουμε μετά από αυτά τα καυτά θέματα που είχες. Τώρα τι ενδιαφέρον θα έχω για τα πιο ήπια θέματα? Κοίταξε, για τα παιδιά μας πάντα μας ενδιαφέρει να μάθουμε. Αλλά κοίταξε, και για το σεξ ήθελα να μάθω προηγουμένως όλα αυτά τα οποία μας είπε ο Δόκτωρ Γεωργίου. Πολύ καλός, και για το πάρα πολύ καλός. Και πάλι και το άλλο μας θέμα για την ομοφυλοφιλία. Και αυτό ήταν ενδιαφέρον. Το οποίο δεν είναι επιλογή. Λέξη που είπα. Αφού πώς να αλλιώς να το ονομάσουμε, είναι να χρειάζεται κάποιος. Εμείς μετά από όλα αυτά τα θέματα, άλλο ενδιαφέρον θέμα. Μάθε παιδί μου γράμματα είναι το θέμα μας, αλλά θα δούμε πώς θα αλλάξουμε στη συνέχεια το τιτλάκι μας για να γίνει κατανοητό ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Ισχύει ότι τα παιδιά τα οποία ας πούμε μέχρι τα 7 τους χρόνια ήταν καλά στα μαθηματικά, στην ανάγνωση και ξέρω εγώ, εξελίζονται όντως πιο καλά από τα υπόλοιπα? Η μαγειρική ακολουθεί στην εκπομπή μας και πάμε να μάθουμε αμέσως τι συνταγή έχει εμάς σήμερα. Στέφανος.
Συνέχεια οι διατροφολόγοι να πίνουμε πολύ νερό. Τα παιδιά πίνουν πολύ νερό έτσι και αλλιώς. Διψάνε συνεχώς τα παιδιά. Εκεί όσο αφορά την κατανάλωση των υγρών, τι γίνεται στα παιδιά, πόσο υπάρχει κουτί και δεν είναι φρέσκος. Βέβαια, τι γίνεται. Μαθαίνουμε εμείς γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η κυρία Φιξάνθο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Εάν θέλετε, μπορούμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή για την Ευρώπη και ειδικά από το Κίνημα Οικολόγων και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι... Έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχουμε μείνει πολύ λίγες για να δώσουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λάβουμε πριν κλείσουμε να γίνει και αυτή η διαδικασία. Λιποθεραπεία αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα στη Λευκοσία. Από το 1 μέχρι το 56 θα μου το δώσει ο κύριος Αντώνης. Κύριε Αντώνη μου, δικό σου το δώρο. Λιμού το 3. Το άλλο μου, το δώρο θα το δώσει ο Μανώλης. Μανώλη μου, το 5 το πήρε το 5. Ένα πακέτο περιποίησης για τα μαλλιά από γνωστό κομμωτήριο στη Λευκοσία ο Μαρίνος μου. Μαρίνο μου. Μαρίνο. 22. Και σπα μαλλιών αξίας 200 ευρώ για ένα άτομο στη Λεμεσό. Τα μαλλιά τα δικά σου, Παντελή μου, που τα περιπιάζεται καλά, εσύ θα το δώσεις. Το 12. Αυτά για σήμερα. Οι νικητές θα ακούσουν από το τηλεφωνικό μας κέντρο σε πολύ λίγο πώς θα παραλάβουν τα δωράκια τους. Εδώ τα κλείσουμε για σήμερα. Αλλά για αύριο έχουμε περισσότερα και δώρα και συζητήσεις και θέματα και αγάπη και καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Όλα περισσότερα για αύριο. Να είστε καλά, περάστε το υπόλοιπο της ημέρας όμορφα. Καλή σας μέρα. Πέτανες κομμάτια εμένα και την καρδιά μου, σε χάσες όλοι και εσύ. Όμως τώρα θα μετανιώσεις και θα πληρώσεις όλα τα λάθη μαζί. Να μην ξεχάσεις ποτέ πως η αγάπη γυρνά συνέχεια σαν το φωνιά στο ίδιο μέρος.